Η Αλεπού και ο Πελαργός. Κάποτε μια Αλεπού κάλεσε τον Πελαργό σε τραπέζι. Το αγαπημένο του φαγητό είναι η φασολάδα. Σίγουρα θα τρελαθεί με αυτήν. Και ο Πελαργός δέχτηκε την πρόσκληση. Γεια σου, πέρασε. Σε ευχαριστώ πολύ για την απόψινή σου πρόσκληση. Ας αφήσουμε τις τυπικότητες. Πέρασε, αγαπημένο μου λελέκι. Σε ευχαριστώ. Η πονηρή Αλεπού παρουσίασε στον Πελαργό μόνο ένα ρεό ζουμί σε ριχά πιάτα. Η Αλεπού με τη γλώσσα της άδειασε το πιάτο της αμέσως. Μα ο Πελαργός με το μακρύ του λαιμό δεν κατάφερε να φάει τίποτε και έμεινε θεονίστικος. Λίγες μέρες αργότερα, ορίστε, ήρθε η σειρά του Πελαργού να καλέσει την Αλεπού σε τραπέζι. Αυτή τη φορά όμως... Ορίστε, φάε σε παρακαλώ πολύ. Έχει πάρα πολύ κρέας εδώ. Το φαΐ βρισκόταν μέσα σε κανάτα, με μακρύ λαιμό και στενό στόμα. Ο Πελαργός έχωσε αμέσως το μακρύ του ράμφος μέσα και ευχαριστήθηκε το φαγητό του, ενώ η Αλεπού έγλυφε γύρω-γύρω το λαιμό της κανάτας. Επιμήθειον, ό,τι κάνεις θα το πάθεις.